οι Δήμοι έχουν σαν στόχο και σκοπό την τοπική ανάπτυξη των κοινωνιών τους. Και είμαστε υποχρεωμένοι ως Δημοτικές Αρχές όλων των Δήμων να χρησιμοποιούμε και να εκμεταλλευόμαστε όλα τα εργαλεία που μας δίδει η Πολιτεία και ο Νόμος. Αυτό πράξαμε οι 5 Δήμοι του νομού Φιώτιδας και είμαστε εδώ σήμερα για να συστήσουμε και τυπικά έναν αναπτυξιακό οργανισμό, έναν εργαλείο τον οποίο τον παρέχει ο Νόμος προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε για τους Δήμους μας και έχουμε σκοπό την τοπική ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Η τοπική ανάπτυξη είναι το ζητούμενο και έρχεται μέσα από συνεργασίες, από συνέπειες και συμπόρευση. Είμαστε λοιπόν εδώ να πούμε ότι σήμερα συστήνεται ένας αναπτυξιακός οργανισμός, ο οποίος είναι δημοσίου ενδιαφέροντος, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί ως προέκταση και επέκταση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας αναπτυξιακός οργανισμός που λειτουργεί με διαφάνεια, με λογοδοσία, με αποδοτικότητα και αποτέλεσμα. Και είμαστε εδώ ακριβώς να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε σαν στόχο, γιατί οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και είμαστε ευτυχείς που είμαστε εδώ σήμερα να υπογράψουμε και μάλιστα ίσως είναι και ο πρώτος αναπτυξιακός οργανισμός που συστήνεται στη χώρα μας. Και όταν άλλοι συνάδελφοί μας αναζητούσαν πρότυπα, εμείς ήδη στα δημοτικά συμβούλια είχαμε φέρει εισηγείς όλοι οι συνάδελφοι και είχαμε υλοποιήσει αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων για να είμαστε εδώ σήμερα να υπογράψουμε για να τρέξουμε γρήγορα αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας για να αντιμετωπίσουμε, όπως είπα, τις προκλήσεις με μεθοδικότητα, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως με συνέργειες. Οι συνέργειες στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτές που φέρουν το αποτέλεσμα. Και μια τέτοια συνέργεια, μια τέτοια συνεργασία υλοποιείται σήμερα με τους άλλους 4 συναδέλφους, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε και θα έχουμε στο μέλλον, γιατί κοινή είναι η πορεία, κοινός ο στόχος και κοινό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Mm-hmm.